Συνεχίζουμε για λίγο ακόμη. Εκπομπή Παρεμβάσεις Star Βορείου Ελλάδος. Και σε αυτή την ενότητα συνδεόμαστε με μία φίλη από την Αμερική, την κυρία Μαρία Μάρκου, δικηγόρο, κάτοικο Νέας Υόρκης στις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία και καλησπερίζουμε. Κυρία Μάρκου, εμείς λέμε καλησπέρα, αλλά για εσάς είναι πρωί, νομίζω, έτσι. Είναι η πρωί και εκεί μου χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να μιλάω με τη Μακεδονία μας, γιατί είμαι και εγώ από τη Θεσσαλονίκη και θέλω πραγματικά ότι μπορούμε να ενημερώσουμε το κοινό σου από την πλευρά μας να το κάνουμε. Καλές γιορτές να έχει καταρχάς ο κόσμος. Εμείς θέλουμε πρώτα απ' όλα να μοιραστούμε τις καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε εμείς εδώ και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Οι μέρες νομίζω μας δοκιμάζουν όλους. Εδώ βιώνουμε ένα αυστηρό lockdown, Μαρία, και νομίζουμε ότι και εκεί κάπως έτσι είναι τα πράγματα, αλλά θέλουμε να μας δώσεις εσύ την εικόνα. Είναι αυστηρά τα πράγματα. Δεν είναι στο σημείο της Ελλάδος. Δηλαδή, εδώ πέρα ο κόσμος είναι εκατομμύρια. Συνεπώς, δεν μπορείς να το κλείσεις, ούτε να υπάρξει αυτό το SMS όπως υπάρχει στην Ελλάδα. Ωστόσο, από τη Δευτέρα έχουμε μπει στη διαδικασία που έκλεισε το indoor dining, δηλαδή η εσωτερική παροχή φαγητού. Το μόνο που γίνεται είναι take-out, τα delivery. Και φυσικά τα bars και όποιος χώρος διασκέδασης. Τα θέατρα και τα musical και όλα αυτά είναι ήδη κλειστά και περιμένουμε ότι θα είναι μέχρι το Σεπτέμβριο. Συνεχώς έχουμε πολλά μεγάλα ζητήματα σε σχέση με τους καταστηματάρχες. Η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, μάλλον τώρα, νομίζω ότι κατέβασε ρολά, έτσι Μαρία? Έχει κατεβάσει ρολά από το Μάρτιο. Συνεχίζει να είναι κατεβασμένα τα ρολά, δεν άνοιξε και κάτι να δούμε ουσιώδες. Ο κόσμος απλά έχει αρχίσει και συνηθίζει σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Αυτό έχει αλλάξει. Κακό πράγμα είναι όμως η συνήθεια, αλλά ταυτόχρονα νομίζω αυτή τη συνήθεια πρέπει να την κρατήσουμε για κάμποσο ακόμη καιρό. Τι λένε εκεί οι υγειονομικοί σας, τι λένε τα επιτελικά, τα άτομα των επιτελείων σε σχέση με την προάσπιση της υγείας μας? Αυτό που ακούγεται είναι ότι το εμβόλιο θα αρχίσει να παρασχεθεί, δηλαδή ήδη οι πρώτοι γιατροί, τα νοσοκομεία έχουν αρχίσει και εμβολιάζονται, που είναι οι πρώτοι φορείς που υποχρεούνται. Σιγά σιγά ακούγονται για τους δασκάλους ότι θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Τα σχολεία είναι κλειστά, γίνονται όλα μέσα online, δηλαδή από το Μάρτιο. Πήγανε να ανοίξουν για 1-2 εβδομάδες, είχαμε πάλι κρούσματα, συνεπώς πάλι έκλεισαν. Τα ίδια πράγματα με εδώ, ναι. Ναι. Συνεπώς, θα περιμένουμε να δούμε πώς η κατάσταση προκύψει και αναλόγως. Εγώ από την πλευρά μου, από αυτά που αντιλαμβάνομαι από την πόλη της Νέας Υόρκης, θεωρώ ότι μετά τα Χριστούγεννα, που θα υπάρξουν και μαζόξεις στα σπίτια και τα λοιπά και θα αυξηθούν τα νούμερα, μας βλέπω για πιο ολικό lockdown μετά τα Χριστούγεννα. Μάλιστα. Εμείς εδώ λέμε για 9 άτομα σε σχέση με τις μέρες των εορτών. Δεν ξέρουμε κατά πόσο φυσικά αυτό θα μπορέσουμε να το επιβάλλουμε, να το κρατήσουμε. Πάντως, παρά τα όλα προβλήματα, εσείς έχετε εκεί μία κυψέλη παραγωγής, νομίζω, έτσι, κοινωνικού έργου, Μαρία, που γι' αυτό μιλάμε και γι' αυτό θέλουμε να μας ενημερώσεις, γιατί είδαμε ότι παρά το lockdown, παρά τις αυστηρές προειδοποιήσεις κτλ., εσείς δουλεύετε και φέρνετε αποτέλεσμα. Συμμαχία Ελληνίδων Γυναικών. Χουάτης δεις και τι κάνει. Ο οργανισμός αυτός είναι μη κερδοσκοπικός, ξεκίνησε από πέρυσι και ήταν μια πρωτοβουλία αρχικά δικιά μου ως ιδρύτρια να έρθουν όλες οι γυναίκες της κοινότητας όπως μπορεί να παράσχει κάθε μία από την πλευρά της και ξεκινήσαμε το φιλανθρωπικό έργο. Ουσιώδες φιλανθρωπικό έργο. Δηλαδή, καθόμαστε και λέμε θα κάνουμε αυτό και μέχρι την Παρασκευή έχει γίνει. Δηλαδή, δεν υπάρχει δηλαδή θα το δούμε ή περιμένουμε 5 μήνες. Φάστρακ διαδικασίες. Τώρα τις προάλλες. Διαδικασίες. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ως δικηγόρος λέω γρήγορα, γρήγορα. Νόμιμη και γρήγορα. Τώρα τις προάλλες είχαμε το Toy Drive. Μαζέψαμε δωράκια για τα παιδιά που έχουν ανάγκη και που έχουν καρκίνο. Και την επόμενη Δευτέρα θα τα μοιράσουμε στα νοσοκομεία. Ήταν μια ιδέα που την είχαμε ως συμβούλιο από τον Νοέμβριο, όπου δώσαμε και φαγητό στους αστέγους όλους της Αστόριας. Και κατόπιν αυτού είπα εγώ από την πλευρά μου ας κάνουμε και μια γιορτή στο κέντρο της κοινότητας στον Άγιο Δημήτριο στην Αστόρια και να μπορέσουμε κατά αυτό το θέμα όσο γίνεται με προφυλάξεις
να μαζέψουμε τον κόσμο στην κοινότητα και ο ίδιος να φέρει το δώρο του. Έχουμε μαζέψει πάνω από 1000 δώρα. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Συνεχίζει ο κόσμος και στέλνει δώρα στα κεντρικά του οργανισμού. Μαζεύουμε μέχρι την Κυριακή και από Δευτέρα θα αρχίσει η παράδοση στα νοσοκομεία. Φυσικά να υποθέσουμε ότι κρατώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, μάσκες, γάντια, απολυμάνσεις και όλα αυτά. Είπες Αστόρια και είναι πραγματικά για όλους εμάς τους Έλληνες, νομίζουμε ότι είναι το σημείο αναφοράς όλων των Ελλήνων ομογενών, έτσι, Μαρία. Σίγουρα. Mm-hmm. Τώρα η Αστόρια είναι το κέντρο του ελληνισμού. Mm-hmm. Έχουμε τους Κυπρίους, τους Ελλαδίτες, είναι τα πάντα. Η Αστόρια είναι το κέντρο πολιτισμού και ο Άγιος Δημήτριος, η εκκλησία μας, είναι η κοινότητά μας, η βασική Μάλιστα. κοινότητα μέσα σε όλες. Αυτές οι μέρες που όλοι ως ο ελληνισμός τις έχει συνδέσει παραδοσιακά και με την επαφή με την εκκλησία και με τις φιλανθρωπικές πράξεις, εκεί κάνατε αυτή τη κίνηση για να παρέμβετε με αυτόν τον τρόπο και με το συσίτιο στους αστέγους. Σε σχέση με το εκκλησίασμα τι γίνεται, πώς θα λειτουργήσετε, γιατί εδώ πραγματικά προβληματιζόμαστε ιδιαίτερα πολύ. Έχετε έναν εμπνευσμένο αρχιερέα εκεί, έτσι. Φυσικά. Και ο Αρχιεπίσκοπος από τη δικιά του την πλευρά, επειδή είχε αρρωστήσει και ο ίδιος κάποια στιγμή και είχε υπάρξει μεγάλος άλλος με αυτό το θέμα και με άλλους ιερείς, γι' αυτό προσπαθεί να προσέξει. Μέχρι στιγμής οι εκκλησίες έχουμε δει ότι μέχρι 25 άτομα αφήνουν μέσα στην εκκλησία. Uh-huh. Και αυτά με πολύ μεγάλες αποστάσεις. Το εκκλησίασμα γίνεται γρήγορα. Είναι η κατάσταση όπως γίνεται περιορισμένη σε όλα. Μάλιστα. Αυτό συμβαίνει. Ναι, βλέπουμε τον Αρχιεπίσκοπο να υποστηρίζει αυτήν την τακτική, να πω, της προσωπικής προσοχής και αποστασιοποίησης, γιατί έχει αντιληφθεί και εκείνος την επικινδυνότητα της κατάστασης. Κάτι που νομίζω ότι όταν εμείς οι πιστοί το ακούμε από τις κορυφές της πίστεώς μας, υπακούμε και ακολουθούμε τις ρίσεις τους. Έτσι δεν είναι, Μαρία? Σίγουρα, και πάντοτε πρέπει να υπακούμε και τα πολιτιακά όργανα. Δηλαδή, όταν ολόκληρος ο κυβερνήτης, το κυβερνείο, μετά η πόλη της Νέας Υόρκης, όλοι οι παράγοντες σε σχέση με τα θέματα υγείας υπάρχουν κάποιοι νόμοι, πρέπει να ακολουθούμε τους νόμους. Έτσι γίνεται. Νόμους τους οποίους τελευταία φοβηθήκαμε εμείς εδώ, παρακολουθώντας από μακριά τις εξελίξεις στην Αμερική, ότι κάπου θα υπήρχε ένα πρόβλημα. Υπάρχει αλλαγή εξουσίας, να πούμε, τα αποτελέσματα ήταν αυτά, όλα τα μάθαμε. Πώς είναι η κατάσταση εκεί, θα μας τα δώσεις από πρώτο χέρι? Ναι, η κατάσταση στην αρχή είχαμε αυτές τις εξελίξεις, υπήρχαν προστριβές, υπήρχε η κόντρα και η μάχη, αλλά τώρα ο κορονοϊός είναι το πρώτιστο πρόβλημα. Συνεπώς αυτή η αναμπουμπούλα των δύο πρώτων τριών ημερών, που πάντοτε σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Αμερική, είτε στην Κύπρο, υπάρχει αυτή η αναμπουμπούλα. Έχουμε να κάνουμε εκλογές με στρατόπεδα. Μετά από λίγο καιρό άρχισε να κοπιάσει. Και όσο επιβεβαιωνόντουσαν ξανά τα αποτελέσματα από την κάθε πολιτεία, άρχισαμε να μπαίνουμε σε μια ισορροπία και σε μια ηρεμία. Πλέον τα πράγματα έχουν επιβεβαιωθεί, υπάρχει νέος πρόεδρος, θα υπάρξει οικομοσία από 4 Γενάρη, θα μπούμε σε μία σειρά. Συνεπώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Μάλιστα. Και ο κόσμος το έχει αποδεκτεί. Ναι, είναι σημαντικό και αυτό, να υπάρχει μία ομαλή εξέλιξη και μετάβαση από τη μία αρχή στην άλλη, γιατί έτσι όπως είναι όλος ο κόσμος, όλοι ανησυχούμε, Μαρία, και νομίζω η Αμερική δεν πάβει να είναι μία υπερδύναμη στις οποίες οι ανακατατάξεις επηρεάζουν όλων τις τύχες, έτσι πρέπει να το πούμε και αυτό. Σίγουρα ότι επηρεάζει, αλλά νομίζω εγώ από την πλευρά μου ως δικηγόρος αυτή τη στιγμή ότι η Κίνα είναι που επηρεάζει τα δεδομένα, δηλαδή και οικονομικά και πολιτικά και σε πολλά άλλα. Και την οποία βλέπουμε ότι μέσα σε ένα χρόνο από την αντιμετώπιση της πανδημίας, από το ξεκίνημα της πανδημίας, να αρχίζει να στέκεται πολύ δυνατά στα πόδια της, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, δεν ξέρω εσείς τι μηνύματα έχετε εκεί. Αλλά αυτό έχεις καταλαβαίνουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο, Κική. Mm-hmm. Έχει αρχίσει και στέκεται στα πόδια της, έχει αρχίσει και οικονομικά, έχει κάνει το boom. Και βλέπουμε ότι έχει, εγώ πώς το βλέπω ως δικηγόρος και ως άνθρωπος, ότι έχει αρχίσει και γίνεται πρώτη δύναμη. Μάλιστα. Με τις ευχές μας από τη Δράμα, οι δουλειές, ό,τι κάνετε να έχει όφελος και αντίκτυπο στην αγαπημένη μας ομογένεια και όλα να πάνε κατευχή για όλους μας, Μαρία. Ευχαριστώ για το χρόνο σου.
Και εμείς ευχαριστούμε και καλές γιορτές να έχετε και να ξέρετε ότι αγαπάμε τους Δραμηνούς και ο Σύλλογος των Δραμηνών εδώ κάνει πολύ μεγάλο έργο και οι Μακεδόνες και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σε όλο τον κόσμο. Την επόμενη φορά θα μας φέρεις και τον πρόεδρο του Συλλόγου Δραμηνών και Μακεδόνων για να έχουμε και έτσι να δει την πατρίδα, τι γίνεται, διαφορετικά είναι, εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, όλα να πάνε κατευχήν. Να είσαι καλά. Καλά. Φίλες και φίλοι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μια φωνή αισιοδοξίας, σεμνότητας, συμβολής και όλων αυτών. Πολλές φωνές σήμερα στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας. Να έχετε όλοι μια καλή συνέχεια.